παρουσία μαζικών φορέων και αιρετών, ακόμη και δημάρχων, στην διαδικασία της δημοπρασίας, οφείλουμε να καταγγείλουμε τον πραξικοπηματικό τρόπο με τον οποίο προχώρησε η απερχόμενη Δημοτική Αρχή στην παραχώρηση δημόσιας γης στους ιδιώτες. Οφείλουμε να καταγγείλουμε την παρουσία δεκάδων αστυνομικών με πολιτικά στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πρωτοφανές, εκτός από την επίθεση που δεχτήκαμε, που δέχτηκε το δίκτυο, δέχτηκαν οι φορείς, δεχτήκαμε η αιρετή. Έξω από την είσοδο του Δημαρχείου υπήρχε παρουσία, έντονη παρουσία αστυνομικών με πολιτικά για να ολοκληρώσουν αυτό το έγκλημα. Για να παραδώσουν τη δημόσια γη σε ιδιώτες. 20 μέρες πριν παραδώσουν τη Δημοτική Αρχή. Η ανυπομονησία του Δημάρχου ήταν πρωτοφανής. Τα πήρε. Εμείς καταγγέλνουμε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η όλη διαδικασία και λέμε αυτό που είπαμε και πάνω. Θα συνεχίσουμε με τους φορείς, με το μαζικό κίνημα να παλεύουμε ενάντια στο ξεπούλημα της ενέργειας, ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας γης και θα βάλουμε μπροστά το μαζικό κίνημα για να μπλοκάρουμε όλα αυτά τα σχέδια. Όσες υπογραφές και αν πέσουν, εμείς θα παίρνουμε μπροστά, θα βάλουμε μπροστά το μαζικό κίνημα, τα σωματεία, τους φορείς, για να μπλοκάρουμε αυτό το έγκλημα που πάει να πραγματοποιηθεί. Θα είμαστε εδώ όλο το υπόλοιπο διάστημα, όλες τις υπόλοιπες μέρες. Αυτό το πράγμα, αυτοί οι σχεδιασμοί θα μείνουν στα χαρτιά. Σήμερα αυτό το πράγμα που βιώσαμε με την τρομοκρατία, τόσο στην είσοδο του Δημαρχείου, όσο επαναλαμβάνω και παρουσία δεκάδων αστυνομικών έξω από την αίθουσα και μέσα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει προηγούμενο. Το καταγγέλνουμε και συνεχίζουμε με δυναμικές κινητοποιήσεις από εδώ και στο προχώρηση η δημοκρατία. Τελείωσε η δημοκρατία. Με ένα και μόνο. Με ένα και μόνο. Όνομα, ποιος το πει. Με μία και μόνο πρόταση. Μην γελιόμαστε. Έκανα παρουσίαση των τυπιολογητικών. Τα ξέρουν. Είναι μέσα από τις 5 το πρωί. Είναι μέσα από τις 5 το πρωί τώρα. Θα τα δείχναν. 10 παρά 2 τους κάλεσαν να δώσουν το φάκελο. Για να δείτε πόσο αποφασιστικότητα υπάρχει.